Κοιτάξτε, κάθε φορά που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την έξαρση, αν θέλετε, το φούντομα της πανδημίας, ψάχνει τρόπους για να ξυπληθεί. Να ρίξει το φταίξιμο στους πολίτες, στους ανεύθυνους, σε εισαγωγικά η λέξη, πολίτες. Το ίδιο έκανε και όταν οι μαθητές ήταν στους δρόμους, παρόμοια ήταν και η προσπάθειά της μετά τη μεγάλη κινητοποίηση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αν και οι εκτιμήσεις της διαψεύθηκαν πανηγυρικά. Τα ίδια έκανε και για να καλύψει τα αποτελέσματα του άναρχου ανοίγματος του τουρισμού. Σας θυμίζω το περασμένο καλοκαίρι. Την ίδια προσπάθεια κάνει και τώρα, βλέποντας το τρίτο κύμα να γίνεται τσουνάμι και την προσπάθεια, την προμήθεια αντίστοιχα των εμβολίων να καθυστερεί. Εσείς ως γιατρός, κύριε Λαμπρούλη, προσφέρετε ακόμα έργο εθελοντικά στο νοσοκομείο της Λάρισας? Τι έχετε δει? Λέω ότι η πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να κρυφτεί. Απαντώντας, αν θέλετε, και στο ερώτημα που βάζετε τώρα, ότι τα νοσοκομεία, όπως και το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, αλλά σε όλη την επικράτεια, τα νοσοκομεία αλλά και οι άλλες μονάδες υγείας παραμένουν υποστελεχωμένες. Το υγειονομικό προσωπικό είναι στα όρια του. Η συνολική κατάσταση που διαμορφώνει η υποχρηματοδότηση, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ότι και στο νέο προϋπολογισμό του 2021 προβλέπονται περίπου 600 εκατομμύρια μείωση εν μέσω πανδημίας, το τονίζω, της χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι λοιπόν, ακόμα και οι όποιες υπεράνθρωπες προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού στο σύνολό τους που κάνουν, οι γιατροί, οι νοσηλευτές κτλ., υπονομεύονται ακριβώς από αυτήν την συνεχιζόμενη υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και τα προβλήματα εν γέννη, τέλος πάντων, που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν, αντί λοιπόν η κυβέρνηση να ρίχνει τον μπαλάκι στα θύματα της πολιτικής που η ίδια δημιουργεί, να ικανοποιήσει. Εμείς αυτό λέμε. Ευχαριστούμε. Να ικανοποιήσει τώρα τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις που προβάλλουν εδώ και ένα χρόνο. Και όχι μόνο οι υγειονομικοί, σωματεία και φορείς.